Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στις συχνότητες του Ηλυρία Web TV. Το θέμα που θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή έχει να κάνει με την ενέργεια, με το ρεύμα, με τις αυξήσεις, τις υπέρογες αυξήσεις τελευταία στους λογαριασμούς που βλέπουμε και όλο αυτό το κακό. Και θα ήθελα να πω ότι με ψηφισμένους νόμους 20 ετίας πριν τέθηκαν σε εφαρμογή οι βάσεις και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας. Υποτίθεται θα πρόσφεραν την απαιτούμενη και συμφέρουσα ενέργεια. Για ποια θα είναι τα αποτελέσματα θα μιλήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας κύριο Ισακίδη Κώστα, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Ισακίδη, καλησπέρα σας. Λέγεστε η τιμή για την πρόσκληση, κύριε Βοντετσιάνο, στην φιλόξενη συχνότητα του Ηλυρία Web TV. Είμαστε εδώ να δώσουμε την πληροφόρηση, αλλά και όλες τις αποδείξεις που θα μπορέσουμε να προσκομίσουμε ακόμα και σήμερα για όλα αυτά που πρέπει να ενημερωθεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα στον τόπο της. Αυτό θα ήταν πολύ απαραίτητο, κύριε Σακίδη, και θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Πόσο εύκολη θα είναι αυτή η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τι κόστος? Αν θέλετε να μου δώσετε 2-3 λεπτά χρόνο, περίπου κάνατε μια εισαγωγή εσείς, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το μονοπόλιο της ΔΕΗ τελείωσε από το 2000 και μετά με διαδικασίες και νόμους, όπως προείπατε, οι οποίες φέρνανε από το 2012 το να καταργείται το μονοπόλιο, να έχουμε και διαδικασίες εναρμόνισης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ποσοστό μεγάλωνε με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά οι επενδύσεις πάνω σε αυτό δεν υπήρχαν καν. Και το πιο σημαντικό, όλες ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία με την διαδικασία, το ότι η ΔΕΗ από το 2012 μετά άρχισε να περνάει στους ιδιώτες. Το 2000 μπήκε στο χρηματιστήριο, το 2012 ήταν κάτω από 50% η συμμετοχή του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης, του διαχειριστή στην ουσία. Και όλα αυτά με τα τελευταία 2 χρόνια, κύριε Βοντετσιάνο, αγαπητέ Έλληνα και Ελληνίδα, με χρηματιστηριακή διαδικασία πλέον να βγαίνει η μεγαβατόρα, και σε όλο αυτό το παιχνίδι ήταν συνένοχος με εγκληματικές διαδικασίες η ίδια η κυβέρνηση. Άφησε δηλαδή ανεξέλεγκτα, κύριε Βοντετσιάνο, να ανεβαίνουν οι τιμές από τον Διευθύνοντα Συμβούλο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, που με εγκληματικές ενέργειες έφτασε τη μεγαβατόρα στα 620 ευρώ, υπερπολαπλάσιο από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, και το πιο σημαντικό απ' όλα, η Ελλάς έχει μια παραγωγική διαδικασία για να μας φέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στο διακόπτη με ένα κοστολόγιο 50 ευρώ. Από εκεί και μετά μέχρι και το 330 που έρχεται το παράβολο, το περιβαλλοντολογικό, τα λέω όσο το δυνατόν πιο απλά για να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, φτάνουμε σε μια διαδικασία να παίζει χρηματιστηριακά την τιμή της μεγαβατόρας στα 620 ευρώ ο κύριος Στάσης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 53% είναι πλέον σε ιδιώτες και σε θεσμικούς επενδυτές η ΔΕΗ. Έτσι βλέπουμε χαρακτηριστικά την όλη διαδικασία, ότι μία ΔΕΗ ΑΕ, το μόνο που κοιτάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι να ευχαριστήσει και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την κερδοφορία της ίδιας της εταιρείας του. 100% διαφορά, κυρίες και κύριοι. Το πιο σημαντικό είναι όλο αυτό το κοστολόγιο της κιλοβατόρας, να το πούμε έτσι, να μην πηγαίνουμε σε μεγάλα νούμερα, έρχεται αποτυπωμένο σε κάθε δίμηνο λογαριασμό και σε κάθε τετράμινη εκαθάριση με το λογαριασμό της ΔΕΗ και με ό,τι άλλο εμπεριέχει αυτός ο λογαριασμός εκεί μέσα, που θα τα συζητήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Χρήσιμες οι πληροφορίες, κύριε Σακίδη, και δεν γνωρίζω τον λόγο γιατί τους έχει πιάσει αυτή η φούρια πάνω προς το νομό Κοζάνης να κλείσουν άμεσα κάποια λιγνητορυχεία και σιγά σιγά να τα κλείσουν όλα. Έτσι εξηγείται μια αυτή τεράστια αύξηση και δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους. Και τελικά όλα τα πληρώνει ο πολίτης και το κόστος είναι τεράστιο. Υπερτιμολογήσεις και τα τέλη που προσαυξάνουν του λογαριασμού μας στο ύψιστο. Θα ήθελα λίγο να μας το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως. Έχει ανοίξει ο κάθε Έλληνας πολίτης ένα λογαριασμό της ΔΕΗ τις τελευταίες 15 μέρες. Και αν όχι τον προηγούμενο μήνα ή σε λίγο έρχεται αυτή η τεράστια αύξηση με την διαδικασία που ξέρουμε όλοι ότι επηρέασε ως ένα μεγάλο βαθμό αυτός ο πόλεμος πάρα πολύ κοντά μας, αλλά και πάρα πολύ μακριά μας να ήταν, κύριε Βοντετσιάνο, ήταν δεδομένο ότι δράπτουν της ευκαιρίας να υπερδιπλασιάζουν τους λογαριασμούς, να βάζουν τις προσαυξήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά, αυτές οι αυξήσεις των τιμών έχουν και όλη τη διαδικασία των τελών, των ΦΠΑ και των προσαυξήσεων που έχει για τη διαδικασία μετάβασης, για το περιβαλλοντολογικό τέλος ή οτιδήποτε άλλο χρεώνεται μέσα σε κάθε λογαριασμό. Το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, κύριε Βοντετσιάνο, είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία ο πρώτος που εγκληματεί είναι η ίδια η κυβέρνηση. Ποτέ δεν μπήκε σε μια διαδικασία να αντιθασεύσει αυτή την εταιρεία που πλέον είναι η ιδιωτική ΑΕ ΔΕΗ, όπως είπαμε, αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι αφού με έμεσο τρόπο μπορούν να γεμίσουν αυτή τα ταμεία τους, αυτό αποσκοπούσε και όλη η διαδικασία. Και ας ήταν πριν από λίγες μέρες σε μια σύνοδο κορυφής, όπως θέλω να τις λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία οτιδήποτε δεν σχολίασε ή ζήτησε ο δικός μας κύριος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το να απομειώσει με κάποιον τρόπο όλο αυτό που κάνανε όλες οι άλλες χώρες. Και τι μας προσφέρανε? Μας προσφέρανε 1% ή στον χαμηλό συντελεστή το σιτάρι ή και το ηλιέλαιο, αλλά δεν μπορούν, όπως μας είπανε, να κατεβάσουν τον ΦΠΑ ή τα τέλη που είναι προσαυξημένα κατά 200% σε σχέση με την πρώτη τιμή της τιμής της κιλοβατόρας. Έτσι, γιατί είναι ενέργεια και με την ενέργεια θέλουν να έχουν δούλους, υπήκοους, υπάκους, όλους τους Έλληνες πολίτες. Εκεί να τρέχουν να προλαβαίνουν τους λογαριασμούς, γιατί μέσα από αυτούς έχουν προσαυξημένες ήδη κατά 100%, κυρίες και κύριοι, τις εισπράξεις τους μέσω των έμεσων φόρων και γενικά όλων των φόρων και των τελών που υπάγεται σε ένα λογαριασμό είτε της ΔΕΗ, είτε του φυσικού αερίου που είδαμε πώς και τι τιμές είχαμε πέρσι και τι τιμές έχουμε φέτος. Κύριε Σακίδη, θα ήθελα στο σημείο αυτό να αφουγκραστούμε λίγο τις ανησυχίες των τηλεθεατών, όπου εύλογα θα έχουν δημιουργηθεί κάποια ερωτήματα στο μυαλό τους και θα ήθελα να τα θέσω σε εσάς και εφόσον έχετε κάποιες απαντήσεις να τις ακούσουμε. Μιλήσαμε για το τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου πάνε πρόσθετοι φόροι, ειδικά τέλη, περιβαλλοντικά τέλη κτλ. Αν εγώ ως καταναλωτής πάω και πληρώσω μόνο το τέλος που γράφει κατανάλωση ρεύματος και όταν τα αφήσω, τι θα γίνει, θα μου το κόψουν το ρεύμα? Για να κοπεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα, μία παροχή, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί μέσα στην διαδικασία του καταστατικού της ΔΕΗ υπήρχε η μοναδική διαδικασία το να προσαυξάνει το πελατολόγιο τους και τις παρεχόμενες κιλοβατόρες. Έτσι, μία διαδικασία διακοπής έπρεπε να μπει σε διαδικασία εκδίκασης και να αποφασίσει ο δικαστής αν θα κοπεί το ρεύμα και για ποιο λόγο κόβεται. Ένας εισαγγελέας, όταν θα ακούσει τουλάχιστον για τους ιδιώτες μία διαδικασία, τους πολίτες, μία διαδικασία ότι είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται τους πολίτες, πρέπει να υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος
για να μπορέσει ο δικαστής να πάρει την απόφαση και με αυτήν την απόφαση η ΔΔΕ να πάει και να κόψει το ρεύμα. Τίποτα άλλο παραπάνω, όσες φοβέρες κι αν υπάρχουν ή όσες απειλές κι αν υπάρχουν έναντι των χρεώσεων ή των μη καταβολών, μερικός όπως λέτε κύριε Βοντετσιάνο ή ολικός ή σχεδόν τίποτα ή και τίποτα, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση για να κλείσει ο διακόπτης και να κοπεί το ρεύμα από τη χελώνα του πελάτη της ΔΕΗ. Αυτό και τίποτα παραπάνω δεν έχω να πω. Είναι δεδομένο ότι από προηγούμενες κυβερνήσεις ακούστηκε από τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είχε πει σε καμία διαδικασία δεν κόβεται κανένα ηλεκτρικό ρεύμα σε κανέναν πολίτη. Το τι γίνεται, μπορούμε και το ξέρουμε και το ακούμε και το βλέπουμε καθημερινά σε πολίτες, τουλάχιστον πριν από 3-4 μήνες, ότι κόβουνε και συνεχίζουν να κόβουν και θα κόβουνε το ρεύμα η ΔΔΕ χωρίς να λέει τίποτα και χωρίς να έχει δικαστική απόφαση στα χέρια της. Συνεπώς, κύριε Σαρακίδη, κυρίες και κύριοι, κρατά αυτό που είπατε ότι είναι το ρεύμα κοινωνικό αγαθό και απαγορεύεται να κοπεί μόνο με δικαστική απόφαση. Άσχετα αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι παρανομούν κατ' επανάληψη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σαρακίδη. Το ενεργειακό παιχνίδι ή η πράσινη κομπίνα, ένα μικρό σχολιασμό θα ήθελα. Κοιτάξτε, όλα προσπάθησα με την εισαγωγή που έκανα το ποια ήταν η ΔΕΗ, πώς δημιουργήθηκε η ΔΕΗ το 1950 όταν μπήκε σε μια διαδικασία και πήρε, να το πω και αλλιώς, υφάρπαξε από κάποιους ιδιώτες που και αυτοί οι ιδιώτες δεν ξέραμε πώς πήρανε την διαδικασία εξόρυξης του λιγνίτη. Υπάρχουν πλέον των 30 σημείων στην Ελλάδα από τα οποία τα 15 σήμερα είναι εκμεταλλεύσιμα, έχουμε δηλαδή εξόρυξη λιγνίτη και δίπλα και πολύ κοντά, κύριε Βοντετσιάνο, υπάρχουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι είμαστε δεύτεροι πιο φτηνοί σε όλη την Ευρώπη των 27 κρατών, κύριε Βοντετσιάνο, σημειώστε το, και είμαστε οι τέταρτοι ακριβότεροι με την όλη διαδικασία των χρηματιστηριακών παιχνιδιών, των ανεξέλεγκτων διαδικασιών φορολόγησης τελών προσαξίσεων και παραβόλων περιβαλλοντολογικού σήματος που θέλουν να προσθέτουν σε μία διαδικασία για την κάθε κιλοβατόρα, για την κάθε κιλοβατόρα που μεταφέρεται και σε απόμακρες περιοχές. Εγώ αυτό που θυμάμαι όμως από το 1974 ήταν και είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά και μπήκε σε εφημερίδες ότι πλέον δεν υπάρχει χωριό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει πολίτης που κάνει αίτηση και την επόμενη μέρα δεν έχει ρεύμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι πόσο αυτό το ρεύμα έρχεται και με τι προσαυξήσεις και με τι τιμές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με ένα συνολικό τίμημα 331 ευρώ η κιλοβατόρα για την Ελλάς, εμείς μπήκαμε σε ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ να έχουμε την κιλοβατόρα στα 620. Ποιος εγκληματεί, κύριε Βοντετσιάνο, και ποιος πληρώνει προσαυξημένο 10% ένα κοινοφελές αγαθό που θα έπρεπε μια κοινοφελής εταιρεία, μάλλον μια δημόσια υπηρεσία έτσι όπως δημιουργήθηκε τότε, το 1950, να παρέχει χωρίς κέρδος. Έτσι λέει το ΦΕΚ της δημιουργίας της ΔΕΗ, κύριε Βοντετσιάνο. Καταλαβαίνετε ότι 2012 απελευθέρωση της ενέργειας, 2020 χρηματιστηριακό παιχνίδι πλέον για την ανάρτηση και ανακοίνωση της τιμής μονάδας κιλοβατόρας, μεγαβατόρας όπως θέλουν να λένε, άρα οι κύριοι με όλη αυτή τη διαδικασία έχουν στο τσεπάκι 100% προσαρτημένους φόρους και τέλη με όλη ό,τι συνεπάγεται με όλη αυτή τη διαδικασία και ο μοναδικός που τα πληρώνει είναι ο πολίτης που θέλει να κουμπάει το κουμπάκι και να έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή να έχει θέρμανση από το φυσικό αέριο που τα τελευταία 2 χρόνια στην διαδικασία μετάβασης σε μια πράσινη ενέργεια που μόνο πράσινη δεν είναι ακόμα και το φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά,
υπάρχουν όλες αυτές οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας εκεί που μας περιμένουν. Για ποιο λόγο? Για να μπαίνουμε σε μια διαδικασία μετάβασης, να αλλάζουμε και να προσαυξάνουμε, ή να το πούμε αλλιώς, να μας αφαιρούν από την τσέπη τα δημιουργήματά μας, τον πλούτο μας, όλο αυτό για να έχουμε υποτίθεται χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Ποιος έχει χαμηλότερο κόστος ενέργειας όταν από πέρσι μέχρι φέτος το φυσικό αέριο είναι 200% επάνω? Έχουμε αγοράσει έναν λέβητα φυσικό αέριο για την όλη διαδικασία της θέρμανσής μας και πέστε μου σε πόσα χρόνια θα αποσβεστεί, όταν η ίδια η εταιρεία φυσικό αέριο έλεγε ότι σε 2 χρόνια θα κάνουμε απόσβεση. Ούτε μετά από 7 δεν θα κάνουμε απόσβεση και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι τιμές του χρόνου, κύριε Βοντετσιάν. Πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά με το φυσικό αέριο, κύριε Σακίδη, θα ήθελα να πω ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν κάπως φτηνές οι τιμές και ό,τι κόστιζε περισσότερο η εγκατάσταση. Αλλά μετά, αφού έβαλαν πάρα πολλοί καταναλωτές στο σπίτι τους, αρχίσαν οι αυξήσεις, όπως μας αναφέρετε κι εσείς, στο έπακρο. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ξεδιάτροπη εκμετάλλευση ενός κοινωνικού αγαθού ζωτικής σημασίας, όπως είναι το ρεύμα, όπου είναι και η κεντρική μας συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα να μας πείτε στο σημείο αυτό, εφόσον η ΔΕΗ έχει πουληθεί η μισή σε ιδιώτες και η μισή είναι κρατική, πώς αυτοί οι δύο φορείς μπορούν και συνυπάρχουν, δεν τσακώνονται, δεν τα βρίσκουν, τι γίνεται? Κύριε Βοντετσιάνο, όταν η ίδια η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτη τη διαδικασία ταρής και είμαστε Ελβετοί ή Γερμανοί πολίτες, το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και ο μισθός είναι στα 780 ευρώ, ο κατώτετος, έτσι θέλουν να λένε. Και πολλά λέτε, και πολλά λέτε, ναι, πιο λιγότερα είναι. Πραγματικά είναι να λυπούμαστε για αυτούς που δουλεύουν 8 και 10 ώρες την ημέρα, ίσως και 12 και 17. Και ποτέ δεν θα φτάσει τα 780, γιατί η μισή και παραπάνω είναι με τετράωρη εργασία δηλωμένη και ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουν αυτοί οι ανθρώποι. Πάμε όμως να δούμε πόσο σημαντικό είναι ότι η ίδια η Γερμανία αυτή τη στιγμή, έτσι, διαπραγματεύεται ξεχωριστά, όπως και άλλες χώρες, το να συνεχίζει να έχει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, παρόλο που εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία εμπάργο. Παίρνουμε από πολύ μακριά, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από Κατάρ, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με όλο αυτό το κοστολόγιο, και θέλουν αυτοί οι κύριοι να μας πούν ότι κάτι κάνουν για μας. Μα κάνουνε. Μας βάζουν χέρι στην τσέπη και παίρνουν διπλάσιους φόρους, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και διπλάσιο ή και τριπλάσιο τίμημα, διπλάσιο στη ΔΕΗ, τριπλάσιο στο φυσικό αέριο σε σχέση με πέρσι, κύριε Βοντετσιάνο. Και όταν αυξάνονται μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΗ και άλλα πράγματα, ανάλογα με τις κιλοβατόρες, ξέρουμε τι πληρώνουμε. Ξέρουμε ότι πληρώνουμε ΕΡΤ, ξέρουμε ότι πληρώνουμε τέλεια ακίνητης περιουσίας, ανάλογα με τον λογαριασμό, ανάλογα με το τι θέλει ο Δήμος. Άρα η ΔΕΗ είναι μια εισπρακτική εταιρεία του ίδιου του κράτους. Άρα δεν έπρεπε καν να με ρωτήσετε αν αυτοί οι δύο τα έχουν συμφωνημένα, γιατί εκτελούν εντολές έναντι της διαδικασίας υφαρπαγής του δημιουργημένου πλούτου όλων των Ελλήνων πολιτών, και το μόνο που θέλουν είναι αυτό ακριβώς που είπαμε προηγουμένως. Όταν κυνηγάς για να αποπληρώσεις κάτι γιατί φοβάσαι ότι θα σου κόψει το ρεύμα και την ενέργεια, είναι δεδομένο ότι το μόνο που θέλεις να κάνεις, και ας μην έχεις να φας, να πας για να πληρώσεις όλα αυτά που τα έχουν διπλασιάσει και τριπλασιάσει, κύριε Βοντετσιάν. Και δεν έχουν προστατεύσει το καταναλωτικό κοινό, όχι τον τελευταίο χρόνο τώρα, αλλά από το 2012 μέχρι και σήμερα. Η δημόσια περιουσία, η δικιά μας, όπως σας ανέφερα, κάνουν εξόρυξη δικό μας πλούτου. Κάνουν εξόρυξη του λιγνίτη. Και τι μας παρέχουν? Προσαυξημένες τιμές, προς αυξημένους και διπλάσιους φόρους. Είναι εγκληματίες. Το κάνουν σκόπιμα για να μας γενοκτονήσουν και να μας αφανίσουν. Είμαστε πολίτες β' κατηγορίας ή και τρίτης κατηγορίας, κύριε Βοντετσιάνο, στην ίδια μας τη χώρα. Πρέπει να πληρώνουμε, να αποπληρώνουμε
πρέπει να προσφέρουμε και να συνεισφέρουμε, ανταποδοτικά όμως δεν παίρνουμε τίποτα και ο άνθρωπος, ο πολίτης πάνω σε αυτήν την χώρα είναι αυτός που πληρώνει για να ζήσει. Έτσι ακριβώς είναι το μοναδικό «ον» που πληρώνει για να επιβιώσει στον δικό του πλανήτη, που είναι γεμάτος με δωρεάν ενέργεια, ήλιο, αέρα, φως, νερό, τα πάντα που μπορούμε με διαδικασίες να έχουμε παροχή ενέργειας δωρεάν. Όποτε θέλετε μπορούμε να κάνουμε εκπομπή πάνω σε αυτό, αλλά η θεματολογία μου μπαίνει στη διαδικασία των χρηματοοικονομικών δεδομένων, της υφαρπαγής του πλούτου μας, των παράνομων νόμων και φόρων που μας βάζουν, και εδώ θέλω να εστιάζουμε πάντα. Όλες οι αποδείξεις που θέλω να προσφέρω ότι αυτοί οι κύριοι εγκλημάτισαν, εγκληματούν και θα συνεχίζουν να εγκληματούν εναντίον του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Κύριε Σαρκή, θα έλεγα με απλά λόγια μας ληστεύουν. Και όσον αφορά την ερώτηση που σας έκανα πριν, πώς μπορούν να συνυπάρξουν ΔΕΗ και ιδιώτες, ήθελα απλά να απαντήσετε έτσι όπως απαντήσετε για να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές. Και απαντήσετε πάρα πολύ εύστοχα και είμαι σίγουρος που κατάλαβαν και να νευριάσουν, γιατί όχι. Θα ήθελα να περάσουμε από την αντίπλευρα όχθη, από τον δικό σας πολιτικό φορέα που είστε εκπρόσωπος, να μας πείτε λίγο τον προγραμματισμό όσον αφορά για την ενέργεια, για το ρεύμα, τους στόχους και τους σκοπούς του πολιτικού φορέα, όπου είναι σίγουρα διαφορετικοί από αυτούς που ζούμε σήμερα. Δεν θέλω να κουράσω με όλα αυτά που λέμε κάθε φορά. Θα διαχειριστούμε το δικό μας πλούτο. Μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία της μετάβασης σε ποιες, σε πραγματικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν θα έχουν κοστολόγιο τόσο μεγάλο και θα συνεχίζουν να υφαρπάζουν, παρόλο που δημιουργούνται αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κύριε Βοντετσιάνο, αυτή τη στιγμή, από ιδιώτες, οι οποίες όμως είναι ΑΕ, εταιρείες ανώνυμες, δεν τις βλέπει κανένας παρά ένα όνομα και ένα ΑΕ από πίσω. Τι σκοπό έχουν? Το κέρδος. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς θέλουμε όλες αυτές τις πλουτοπαραγωγικές διαδικασίες της ίδιας μας της φύσης, την ίδια μας τη χώρα, όλη αυτή την δωρεάν ενέργεια να την προσδώσουμε στους πολίτες και όχι να προσαυξάνουμε συνεχώς για να τον υφαρπάζουμε τον πλούτο. Πλούτος υπάρχει και είναι δημιουργημένος. Ο πλούτος θα συνεχίζει να έρχεται γιατί συνεχώς θα δραστηριοποιούνται οι Έλληνες πολίτες. Και το πιο σημαντικό, γιατί να μην ανταποδώσουμε αυτόν τον πλούτο, κύριε Βοντετσιάνο. Έχουμε δει ότι υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήδη παραχωρημένα, 600 από τον Αρτέμις ώρα, 2,3 δόμηση χρηματοδότηση για όλους τους Δήμους που μπορούν να μπουν στην διαδικασία παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να τα έχουν δικά τους σαν δημόσια προς όφελος των πολιτών, όχι των ιδιωτικών εταιριών που υφαρπάζουν μέσα από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς πάνω από 353 εκατομμύρια, κύριε Βοντετσιάνο, που τα παίρνουν με επιτόκιο 0% για 50 έως και 100 χρόνια. Και τι κάνουν? Αποπληρώνουν μετά από 100 χρόνια, διαχειρίζονται για 100 χρόνια τις δημιουργημένες εταιρείες, στη συγκεκριμένη περίπτωση εταιρείες φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τι κάνουν? Τις πουλάνε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τίμημα. Ποιος δημιούργησε αυτά τα κεφάλαια, κύριε Βοντετσιάνο? Το ξέρουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι είναι δικά μας δημιουργημένα κεφάλαια. Και πότε θα τα διαχειριστούμε εμείς? Εμείς οι Έλληνες πρέπει μόνο να ενεργοποιηθούμε, να δηλώσουμε την κυριαρχία μας και όχι για μία μέρα κάθε 4 χρόνια ή όποτε γίνονται εκλογές, και να τους παραδίδουμε την εντολή. Η εντολή για μας πρέπει να είναι 365 μέρες το χρόνο σαν ενεργοί πολίτες
και για 4 συνεχόμενα χρόνια, κύριε Φωτετσιάνο, και Έλληνα και Ελληνίδα. Γιατί έτσι θα τους ελέγχουμε, γιατί έτσι θα μπορούμε να διαχειριστούμε όλον αυτόν τον πλούτο. Αλλά και κάτι πιο σημαντικό, γιατί να μην βγάλουμε τους αξιότερους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ. Καλούν και προσκαλούν όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες. Γιατί δεν περνάτε το κατόφλι αυτών των ανθρωποκεντρικών οργανισμών που το μόνο που θέλουν είναι να ανταποδώσουν το δίκαιο και όλο τον πλούτο προς διαχείριση σε όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί μόνο έτσι, αγαπητοί Ελληνίδες και Έλληνες, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να μεταρρυθμίσουμε όλη την χώρα και να διώξουμε επιτέλους μέσα από την Βουλή όλους αυτούς που το μόνο που κάνουν είναι να μας γενοκτονούν και να μας αφανίζουν. Κύριε Σακίδη, δώσατε στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, την ακρίβεια, αλλά δώσατε και τις απαντήσεις τη θετική πλευρά με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στην εκπομπή. Μέγιστη τιμή, όποτε με καλέσατε, τα θέματα μου τα γνωρίζετε, μπορώ να προσδώσω πληροφόρηση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το πιο σημαντικό όμως, πέρα από όλων αυτών των διαδικασιών, οι αποδείξεις που προσφέρουμε πέρα από τις εκπομπές μας είναι σε κάθε γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης που υπάρχουν εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μέγιστη τιμή, έναν μέγιστο χαιρετισμό σε εσάς, το επιτελείο σας, το τεχνικό, αλλά και στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που με ακούσαν και σήμερα και μας είδανε με όλη αυτή την πληροφόρηση που τους προσδώσαμε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ηλιρία Γκοπ TV έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή επιμελείται τεχνικά και σκηνοθετεί ο Νίκος Σαλονίτης. Και στην παρουσίαση ήταν ο Γιώργος Βοτσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.